Ωραία τα πράγματα. Είναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίες στιγμές αυτές. Ακούστε στα δικά σας, αγάπες μου. Ωραία, στα δικά μας σε όλο τον κόσμο, στους ανήπαντρους, σε όλος ο κόσμος έτσι να είναι καλοπαντρεμένος. Καλό. Να σας ριζώσω, να σας καπνίσω. Λοιπόν, πριν να μας καπνίσεις και πριν να μας ζωνιάσεις και πριν να μας κάνεις όλα αυτά, πάμε να υποδεχτούμε τον Ανδρέα Νικολάου που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Καλοκαίρια σε Ανδρέα μου και σε θέλουμε στην παρέα μας. Τι κάνεις, καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλοκαίρια σε λοιπόν, Ανδρέας Νικολάου, εδώ στην παρέα μας. Ανδρέα μου, ξέρεις να δένεις γραβάτα. Όχι. Άσε, μετά θα σου παραδώσει μαθήματα ο Ντέιβιτ. Τι κάνεις, πώς είσαι, για πάμε να καθίσουμε εδώ να τα πούμε. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλοκαιρινά. Περνάμε αυτές τις μέρες οι ζεστές. Σε καλοκαιρινή διάθεση όμως είσαι εσύ από νωρίς. Φαντάζομαι ότι μπήκατε στη διαδικασία του καλοκαίρια σε πριν καλοκαιριάσει καν για εμάς. Ναι, πολύ πολύ πιο πριν υπήρχε αυτή η άμεση συνεργασία έτσι, με την Χριστίνα Γεωργίου που έχει γράψει αυτό το κομματάκι. Στίχους η Χριστίνα και μουσική. Μουσική δικιά μου και ερμηνεία το ίδιο. Εσύ. Ναι. Μουσική από πότε ξεκίνησες να γράφεις. Από τα 12 μου. Από τα 12. Έχεις κομμάτια τα οποία έχεις γράψει και τα έχεις κάπου έτσι στο σιρτάρι και λες κάποια στιγμή σου σε αυτό το κομμάτι να ακουστεί, κάποια στιγμή σου σε αυτό να το βγάλουμε. Ναι, υπάρχουν και σε σιρτάρι και σε κασέτα. Και σε κομμωδίνα και σε απ' όλα. Ναι, υπάρχουν. Στίχους γράφεις. Γράφω, ναι. Αρκετούς στίχους έχω, απλά δεν τους έχω βγάλει προς τα έξω επίσημα. Εντάξει, θα βγούνε όμως. Λίαν συντόμως με την ολοκληρωμένη κυκλοφορία του CD μας που θα έχει επιπλέον 4 κομμάτια. Πότε θα γίνει αυτό? Από την τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Μάλιστα, τώρα σύντομα. Ή και μέσα Αυγούστου, σε αυτό το διάστημα, από την Genesis Records. Τέλεια. Με το καλό. Το κομμάτι σου ακούγεται πάρα πολύ στα ραδιόφωνα και έχει γίνει τραγούδι της εβδομάδας στον πρώτο μουσικό σταθμό της Κύπρου, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που το αγάπησε και από εκεί και πέρα σίγουρα την δισκογραφική μου, τον μάνατζερ μου τον Μάριο που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγει όλη αυτή η δουλειά. Εντάξει, θα δείξει πώς θα πάει το όλο πράγμα. Τι είναι αυτό που θέλεις εσύ, ποιο είναι το δικό σου το όνειρο? Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, μπαίνοντας πια για τα καλά σε αυτό που λέγεται δισκογραφία, το τραγούδι, στα ραδιόφωνα, να έχεις αυτό το άγχος και αυτή την αγωνία, γιατί είναι άγχος, δεν είναι? Αρκετό. Με τα τραγούδια, πώς θα πάει το τραγούδι, πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Το πιο βασικό για μένα είναι να αγαπηθείς από τον κόσμο, η φωνή σου, τα τραγούδια σου, η μουσική σου. Αυτό είναι το πιο βασικό για να μείνει, να αφήσεις κάποιο στίγμα σε αυτό το χώρο, τον δύσκολο, τον πολύ δύσκολο χώρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σου είπα, είναι όλα θέμα και τύχης και ο Θεός και ο κόσμος, άμα τ' αρέσει. Να σου πω, Ανδρέα μου, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι ο κόσμος είδε σε αυτό το τραγούδι, άκουσε σε αυτό το τραγούδι και το αγκάλιασε? Για μένα, σίγουρα η ανεβαστική μουσική σε συνδυασμό με αυτόν τον αγαπησιάρικο ζεστό στίχο που έχει γράψει η Χριστίνα. Είναι αγαπησιάρικος. Καλά, είναι όπως τη Χριστίνα και αυτή η αγαπησιάρικη είναι η Χριστίνα μας. Στίχους λοιπόν Χριστίνα Γεωργίου και μουσική δικιά σου. Με τη Χριστίνα θα συνεργαστείτε και σε άλλα κομμάτια? Ελπίζω πως ναι. Ήδη μου έχει δώσει κάποια. Θα δούμε. Τα επόμενα κομμάτια του δίσκου με ποιους έχεις συνεργαστεί? Είναι αποκλειστικά δικά μου. Δικά σου. Ναι. Και στίχους και μουσική. Ναι. Μάλιστα. Άρα αυτό θα είναι και στην ολοκληρωμένη δουλειά σίγουρα. Και όλα τα υπόλοιπα δικά σου, στίχους, μουσική. Σωστά. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, έτσι, να τραγουδήσουμε. Ναι. Καλοκαίρια σε λοιπόν, έτσι, και πάμε να ανέβουμε όλοι μαζί και να καλοκαιριαστούμε. Έτσι. Για πάμε. Yeah.
στη δική σου αγκαλιά. Καλοκαίρια σε, σου λέω ξανά. Ας τα φωτιά και μπαρές που κάθονται γύρω από την ίδια φωτιά. Καλοκαίρια σε, σου λέω ξανά. Κοίτα ψηλά. Τη ζωή μας γυρίζει μέχρι το ξημέρωμα πια. Μοιάζουν όλα τόσο γιορτινά. Μια λευκιά μουδιά που τα κύματα αγγίζει πάντοτε στην ίδια στεριά. Καλοκαίρια σε, σου λέω ξανά. Κοίτα ψηλά. Αν και αυτός ο κύριος εδώ βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, ενώ χειροκροτούσα και απολάμβανα τόσο πολύ το τραγούδι, να μου πει όντως μυρίζουν τα χέρια σου κρεμμύδια. Να είσαι καλά, Ρίλια μου. Αυτό, αφού μου ερχότανε. Καλά, εδώ είχα τα χέρια μου, χειροκροτούσα. Εδώ. Κρεμμύδια κρατούσα. Τι θες να μυρίζει. Μη τη λέμε. Κρεμμύδια κρατούσα, τι θες να μυρίζουν τα χέρια μου. Καμιά ντομάτα αν είχες μέσα, καμιά φετούλα. Συνδυασμό. Λίγη ρίγανη. Θα σας κόψω μισό. Δώσε τον παππού ένα λεπτό και μετά... Και μετά συνεχίζει να τσακωθεί. Έτσι όσο θέλει. Άμα ήταν έτσι τα μαλώματα. Να καθίσουμε έτσι όλοι. Λοιπόν, απλά να προσθέσω ότι 9 Ιουλίου... Μα τις κάτσε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είσαι πολύ ευγενικός, Ιλία μου. Λοιπόν, 9 Ιουλίου στο Aloft Summer Music Bar στην Αγία Νάπα. Θα είναι η πρώτη παρουσίαση. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα πρόγραμμα γύρω στις 2 με 2,5 ώρες. Είσοδος ελεύθερη, 9 η ώρα. 9 για έλα πιο κοντά μας, γιατί σε έχει τρομοκρατήσει νομίζω. Ναι. Εδώ η Ηλία Σπάνια. Γιατί μια χαρά δεν περάσαμε το Σάββατο που βρεθήκαμε. Καταπληκτικά. Είδες. Πού βρεθήκατε το Σάββατο, Α, ναι, βρεθήκατε. Μάλιστα. Και να πω και γεια σας στην κυρία Ζωή. Μάλιστα. Βρεθήκατε, ωραία. Έτσι, ήταν εντάξει το Σάββατο που βρεθήκατε. Πάρα πολύ φρόνιμο ήμουνα. Μόνο σου ήταν ή με την Άντρη. Με πρόσεχε. Μάλιστα. Για την Άντρη δεν ρωτάω αν είναι φρόνιμη. Εγώ ήμουν φρόνιμος. Από εδώ δεν ξέρω. Όχι, και εγώ ήμουν φρόνιμος.
Άμα το λες. Ναι. Και ο Ανδρέας Φρόνιμος ήταν. Μπορώ να σου το πω εγώ. Ο Ανδρέας Φρόνιμος ήταν. Τον Ανδρέα με είδες να κάνω κάτι. Όχι, όχι. Φρόνιμος δεν ήμουν. Φρόνιμος, πολύ Φρόνιμος. Συζητάμε για το αν ήταν φρόνιμος ο άνθρωπος. Καλεσμένος, φρόνιμος. Καλά, και φρόνιμος να μην είσαι, Ανδρέα μου, δικαιούσε να μην είσαι φρόνιμος. Να κάνεις αυτό που νιώθεις. Δεν δίνεται. Να σου πω. Θες να μας πεις έτσι κάποια άλλα από τα κομμάτια στο περίπου τι θα ακούσουμε στην ολοκληρωμένη δουλειά? Δηλαδή θα είναι πιο πολύ μπαλάντες. Υπάρχει και μπαλάντα, υπάρχει και pop rock, υπάρχει... Εντάξει, το κύριο στοιχείο είναι το έντεχνο pop rock. Δηλαδή το κουλτουριάρικο το... Απλά δεν έχεις λαϊκό δηλαδή μέσα. Όχι, ναι. Γιατί δεν είναι το στυλ που θέλω έτσι κι αλλιώς να ακολουθήσω. Μάλιστα. Άρα είσαι πιο πολύ σε pop, rock, αυτά τα ανεβαστικά τέλος πάντων. Ναι, σε rock διάθεση. Νομίζω και η χρειά του αυτό του ταιριάζει περισσότερο. Ναι, είσαι πιο rock. Έχεις δίκιο. Πάντως αυτό το κομμάτι το οποίο ακούμε, έλεγα και προηγουμένως στα παιδιά όσο ώρα το τραγουδούσαμε και το χορεύαμε εδώ, ότι μου θυμίζει ένα beach party έτσι κάπως, αυτό. Σαν να είσαι κάπου με μια παρέα, να περνάς τόσο όμορφα. Έτσι, όταν έγραφα τη μουσική ένιωθα ότι έπαιρνα το αμάξι μου ή τη μηχανή μου στα πέραντο. Έχεις και μηχανή? Είχα. Καλά έκανες και την έδωσε, μπράβο. Πολύ καλά έκανες. Σκοτώστρες, δεν... Καλά έκανες, γιατί είναι επικίνδυνες. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, η μηχανή, είναι και όλοι εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί που δεν προσέχουμε ίσως όσο θα έπρεπε. Ναι, αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, γράφεις πρώτα στίχους, γράφεις τη μουσική πάνω στους στίχους, δηλαδή πρώτα πρέπει να έχεις τους στίχους ή μπορείς να γράψεις? Εντάξει, αναλόγως, δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να γράψω μια μελωδία, να την κρατήσω και όταν πάρω στίχους να την εφαρμόσω. Μπορεί να γίνουν και κάποιες αλλαγές στους στίχους. Δεν είναι κατά ανάγκη. Συνήθως δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Συνήθως πρώτα παίρνεις στίχους ή συνήθως πρώτα? Ναι, συνήθως πας με στίχους. Με και στίχους μετά γράφεις πάνω στους στίχους αυτούς. Ναι, γράφεις μουσική σε αυτούς τους συγκεκριμένους στίχους για να ταιριάξουν όλα μαζί. Πάντως είναι πολύ ωραίο κομμάτι, ειλικρινά. Είναι πολύ ανεβαστικό, έτσι χαλαρωτικό. Κάπου σε ταξιδεύει, κάπου σε πηγαίνει λίγο αλλού. Χαλαρώνεις νομίζω. Μόνο και μόνο που το ακούς, σε χαλαρώνει λίγο. Εσύ φέτος θα κάνεις διακοπές? Κλωμό. Κλωμό, ε. Εντάξει. Το βλέπω να γυρνάμε για την όλη πρόθεση. Αυτό είναι για καλό. Του δίσκου και του συγκεκριμένου τραγουδιού. Αυτό είναι καλό. Δουλειά να υπάρχει και δεν πειράζει. Ας μην υπάρχουν διακοπές. Δεν παραπονιέμαι καθόλου, προς Θεού. Να ρωτήσω αν σκέφτηκε καθόλου την πρόθεση του κομματιού στην Ελλάδα, ας πούμε. Νομίζω αυτό στο μετέπειτα σίγουρα στάδιο θα γίνει, αλλά σίγουρα θα το χειριστεί σωστά ο μάνατζερ μου με την εταιρεία μου. Μάλιστα. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εσύ πάντως έχεις και άλλα τέτοια μέσα σε στάδιο, δηλαδή έτοιμα το καλοκαίρι να μας ανεβάσουν? Καλοκαιρινά. Περίμενε μέχρι τον επόμενο χρόνο. Έχεις όμως τραγούδια, ανεβαστικά, στο ζευτάρι, έτοιμα, ρε παιδί μου, αν χρειαστεί να μπουν αμέσως. Ναι, αλλά τα βγάζεις αυτά την κατάλληλη στιγμή, έτσι, εκεί που νιώθεις ότι πρώτα απολαμβάνεις και ζεις τη μία επιτυχία και μετά έρχεται και το δεύτερο. Ανδρέα μου, θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοκαίρια σε λοιπόν. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ, καλή συνέχεια και εύχομαι έτσι και η πρόθεση να πάει όσο πιο καλά, αν και ήδη είναι επιτυχία το κομμάτι. Είπαμε, παίζεται και πάρα πολύ στα ραδιόφωνα και τραγούδι της εβδομάδας στον Super FM, οπότε είσαι μια χαρά, τέλεια. Μακάρι να πηγαίνουν πάντα έτσι όλα τα κομμάτια σου. Θα είσαι πολύ ευτυχισμένος. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς το βιντεάκι μας για τη μεγάλη συναυλία που έγινε χθες το βράδυ, που μου το έχουν περιγράψει από το πρωί. Δεν μπορώ να σας πω τι μου έχουν πει και αυτές τις κινήσεις, αυτά που κάνατε στη συναυλία. Για πάμε να δούμε το βιντεάκι μας και τα σχολιάζουμε όλα αμέσως μετά.